Ο υπουργός επικρατείας Μάκη Βορύδης εμφανίστηκε για ακόμη μια φορά σε τηλεοπτική εκπομπή για να πείσει τους πολίτες ότι η κυβέρνηση τα έκανε όλα καλά στην αντιμετώπιση της κακοκαιρίας, και απλά ήταν ακραία τα φαινόμενα που συμβαίνουν κάθε χίλια χρόνια. Ο Μάκης Βορύδης Βορύδη, ένα 24ωρο μετά τα όσα είπε περί φαινομένων που συμβαίνουν πολύ σπάνια και άρα δεν έχει λόγο να δώσουμε χρήματα για να τα αντιμετωπίσουμε, υποστήριξε ότι είχαν γίνει τα αντιπλημμυρικά έργα, για τα οποία δόθηκαν 140 εκατομμύρια ευρώ στη Γεκτέρνα. Αλλά αυτά είχαν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση κακοκαιρία παρόμοια με αυτή του Ιανού και όχι όπω την Τάνιελ, η οποία ήταν πιο ισχυρή. Όπω υποστήριξε ο Υπουργό Επικρατεία, η κακοκαιρία Ντάνιελ ξεπέρασε σε ακρότητα τον Ιανό με αποτέλεσμα να μην αντέξουν οι υποδομέ, προσθέτοντα ότι στην περιοχή βρίσκονται σε εξέλιξη 60 αντιπλημμυρικά έργα, ύψου 140 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων κάποια έχουν παραδοθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, βομβάρδιζε την Ελλάδα με προειδοποιήσει, καλώντα την επικαιροποιήσει του χάρτε επικινδυνότητα για τι πλημμύρε, αλλά οι αρμόδιοι τη έβαζαν στο σιρτάρι. Η Κομισιόν με τρεις αναφορές στις δέσμες παραβάσεων το 2022 και το 2023 είχε προειδοποιήσει την Ελλάδα υπενθυμίζοντάς της την υποχρέωσή της να επικαιροποιήσει τους χάρτες κινδύνων πλημμύρα. Ο Υπουργός Ερωτηθής για τις νέες αντιπλημμυρικές υποδομές που θα σχεδιαστούν είπε πως πρέπει να γίνουν κατόπιν επιστημονικών συμπερασμάτων. Ενδεικτικά είπε θα κάνουμε αντιπλημμυρικά έργα για ένα φαινόμενο που εμφανίζεται μια φορά στα χίλια χρόνια ή κάθε 20 χρόνια.